Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα μικρό πακετάκι το οποίο μου έχουν φέρει. Είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή να κρατάω εδώ πέρα μπροστά. Περιέχει μία ζυγαριά, είναι από την εταιρεία Xiaomi. Μου τη δώσανε για να την ανοίξουμε. Θα την ανοίξω. Δεν έχω δει πάρα πολλές πληροφορίες για να σας πω την αλήθεια. Απλά έχω μπει λίγο μέσα στη σελίδα τους για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς κάνει αυτή η ζυγαριά. Ωστόσο, θα την ανοίξουμε. Θα τα δούμε όλα μαζί τώρα. Έχω εγώ δίπλα μου αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα από κάτω, και τη ζυγαριά που εγώ έχω στην κατοχή μου τα τελευταία χρόνια από την Huawei. Άρα λοιπόν θα ζυγιστώ, θα μάθετε και πόσα κιλά είμαι, για να δούμε και πώς πάει το συγκεκριμένο, τι δείχνει, τι πληροφορίες μας δίνει, να τα δούμε όλα. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Έχω εγώ εδώ πέρα το ψαλίδι το οποίο θα χρειαστούμε. Έκανε πάρα πολύ φασαρία η αλήθεια, είναι σακούλα, οπότε δεν μιλούσε τώρα και πάμε να τη βγάλουμε κατευθείαν από εδώ πέρα μέσα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο είναι μία ζυγαριά η οποία μας κάνει μετρήσεις πέραν από το βάρος για το λίπος, για σπλαχνικό λίπος, για ό,τι. Άρα λοιπόν θα τα τεστάρουμε όλα αυτά μαζί. Έχουμε εδώ επίσης και 4 μπαταρίες οι οποίες χρειάζονται. Αυτή είναι εδώ πέρα η ζυγαριά, παίρνει 4 μπαταρίες οι οποίες είναι οι 3α, οι μικρές δηλαδή, για να μπορέσουμε να το έχουμε υπόψη μας. Και η ζυγαριά της Huawei που έχω εγώ παίρνει 4 μπαταρίες, άρα μάλλον είναι κάτι σαν κανόνας. Προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο αυτές οι ζυγαριές, γενικότερα αυτά τα προϊόντα, να είχαν ενσωματωμένη μπαταρία και απλά να τα φορτίζαμε όταν τελειώνανε, γιατί δεν γίνεται να έχουμε πάντα μαζί μας μπαταρίες. Το κουτί λοιπόν της συγκεκριμένης είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ σε άσπρο χρώμα. Το βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό. Ούτως ή άλλως μόνο μία ζυγαριά μέσα έχει. Το μοντέλο της ζυγαριάς, το οποίο κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, είναι το Mi Body Composition Scale 2. Έχει, όπως όλες τις ζυγαριές, και καλά κρυφή οθόνη με γράμματα η οποία είναι LED. Άρα λοιπόν, όταν ανεβαίνουμε πάνω, απλά ανοίγει και μας δείχνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και από ό,τι καταλαβαίνω επίσης, έχει 4 ηλεκτρόδια. Είναι κλειστή από αυτό. Ναι. Έχει 4 ηλεκτρόδια τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και να πατάμε για να μπορέσει να κάνει τη μέτρηση. Τα ηλεκτρόδια αυτά από κάτω έχουν, όπως λέει η Xiaomi, έναν αισθητήρα ο οποίος είναι σχήματος G και είναι αυτός ο οποίος βοηθάει, σας τα δείχνω εγώ εδώ πέρα παράλληλα, και είναι αυτός ο οποίος βοηθάει τη ζυγαριά να κάνει καλύτερες μετρήσεις. Εδώ πέρα μέσα πέρα από τη ζυγαριά έχει επίσης και αυτά εδώ πέρα τα δύο. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι άλλο. Η ζυγαριά λοιπόν έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι μέσα. Εδώ πέρα μπροστά, απλά να σας πω, λέει το εξής. Αγνοήστε τα αποτελέσματα ζύγησης όταν ζυγίζεστε για την πρώτη φορά ή όταν μετακινείτε τη ζυγαριά. Avoid stepping on the edge of the scale to prevent it from accidentally flimping. Ok, να μην πατάμε στην άκρη για να μην γυρίσει τυχαία. Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια σκληρή επιφάνεια και επίπεδη πριν από τη χρήση. Αφού ζυγιστείτε, το σωματικό λίπος θα εμφανιστεί μόλις ολοκληρωθεί η μέτρηση. Γιατί εδώ πέρα προφανώς πάνω κάνει κάποια εργασία. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, όπως σας είπα, έχει έναν αισθητήρα, δεν είναι chip. Ένας αισθητήρας ο οποίος είναι σε σχήμα G, είναι κάτω εδώ πέρα από αυτά και μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στο βάρος μέχρι και 50 γραμμάρια, αυτό είναι το ελάχιστο. Οι μπαταρίες μπαίνουν εδώ από πίσω και θα τις τοποθετήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Η Xiaomi λέει ότι έχει ένα chip BIA υψηλής ακρίβειας, το βλέπω από εδώ πέρα, το οποίο μετρά εύκολα το ποσοστό του σωματικού λίπους από ό,τι μας λέει. Μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι και 13 διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή εδώ πέρα λέει 13 μετρήσεις σωματικής σύστασης και επίσης μπορούμε να κάνουμε και τεστ ισορροπίας. Τεστ ισορροπίας η δικιά μου η ζυγαριά, την οποία έχω, δεν μπορεί να κάνει. Οπότε για να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο και να δω τι ακριβώς μετράει και τι κάνει. Αυτή είναι εδώ πέρα η ζυγαριά. Επίσης, υπολογίστε, όπως βλέπω εδώ πέρα μέσα, ότι μπορεί να ζυγίσει σε τρεις διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Μπορεί να ζυγίσει σε λίβρες, μπορεί να ζυγίσει σε κιλά και μπορεί επίσης να ζυγίσει και σε τζιν. Το τζιν δεν ξέρω τι είναι και για να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω. Όσον αφορά λοιπόν τη ζυγαριά τη συγκεκριμένη, αυτό εδώ υπολογίστε ότι είναι 1,7 κιλά σε βάρος. Το μέγεθός της είναι 300 επί 300 σε χιλιοστά. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα. 300 επί 300, ενώ το ύψος της, από ό,τι βλέπω, είναι στα 25
κλειωστά. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και καλά μπορεί να λειτουργήσει σε ένα εύρος θερμοκρασίας από 0 μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου. Λειτουργεί με Bluetooth 5, ενώ επίσης μπορεί να κάνει μέτρηση, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από 100 γραμμάρια μέχρι 150 κιλά. Και τελευταία πληροφορία την οποία βλέπω εδώ πέρα είναι ότι λειτουργεί με συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν Android 4.4, iOS 9 ή μεταγενέστερες και χρειάζεται να υποστηρίζουν Bluetooth 4 ή μεταγενέστερες εκδόσεις. Φυσικά για να μπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη η ζυγαριά χρειάζεται να κατεβάσουμε κάποιον κωδικό QR, άρα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή θα σκανάρω τον κωδικό QR τον οποίο έχει εδώ πέρα μέσα στο βιβλιαράκι για να μπορέσω να κατεβάσω την εφαρμογή η οποία χρειάζεται και από ό,τι βλέπω με μεταφέρει εδώ. Το εδώ γενικότερα είναι μια κινέζικη σελίδα. Και από ό,τι έχω κοιτάξει για να σας πω την αλήθεια εδώ πέρα, βλέπω ότι το Zepp Life, η εφαρμογή δηλαδή η συγκεκριμένη, υπάρχει και στο Google Play. Άρα λοιπόν θα την εγκαταστήσω και εγώ από το Google Play για να μπορέσω να κάνω τις λειτουργίες όλες όπως πρέπει, γιατί βλέπω ότι κάπου μου κολλάει όταν την εγκαθιστώ χωρίς να την εγκαθιστώ μέσα από εκεί. Αλλά το τονίζω το συγκεκριμένο ότι δεν είναι ότι κολλάει η εφαρμογή, κολλάει σε μένα, γιατί εγώ έχω ένα Huawei κινητό το οποίο δεν έχει πάνω Google Services. Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω συνδεθεί στην εφαρμογή. Η πρώτη εικόνα την οποία βλέπω είναι αυτή. Γενικότερα μου δείχνει αυτή την εικόνα γιατί παλιότερα είχα ένα smartwatch από τη Xiaomi, οπότε έχω έναν λογαριασμό, σίγουρα έχει κρατήσει κάποιες πληροφορίες εδώ πέρα. Θα πάω σίγουρα κατευθείαν να κάνω προσθήκη συσκευής. Το κάνουμε μέσα από το προφίλ επιλέγοντας το προσθήκη συσκευής που λέει εδώ. Ήρθε η ώρα να τοποθετήσω την ζυγαριά στο πάτωμα για να μπορέσω να ανεβώ επάνω, να τη συνδέσουμε την εφαρμογή και να τη χρησιμοποιήσουμε. Ανεβαίνω λοιπόν. Ανέβει καλά, δεν ανάβει η ζυγαριά. Εδώ από κάτω από ό,τι βλέπω δεν έχει κάποιο κουμπί και τις μπαταρίες τις έχω βάλει σωστά. Πρέπει να κάνω κάτι για να μπορέσει να δουλέψει. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα πάω στο προφίλ. Θα πατήσω προσθήκη συσκευής για να δω τι θα μου δώσει εδώ πέρα. Θέλω να βάλω ζυγαριά. Λοιπόν, μετά τη σύζευξη αυτής της συσκευής, να σας το δείξω λίγο για να μην το κάνουμε μόνοι μας. Όταν επιλέξουμε προσθήκη συσκευής, μας ρωτάει τι συσκευή θέλουμε να προσθέσουμε. Άρα λοιπόν από αυτές εδώ πέρα τις τρεις, εγώ επιλέγω ζυγαριά. Όταν επιλέγω ζυγαριά, εμφανίζει αυτό εδώ πέρα το μήνυμα, το οποίο μήνυμα διαβάζει και λέει μετά τη σύζευξη αυτής της συσκευής θα συλλεχθούν πληροφορίες και θα επεξεργαστούν τα ακόλουθα. Βάρος, σύσταση σώματος, αναλογία σωματικού λίπους, μυϊκή μάζα, αναλογία νερού, βασικός μεταβολισμός, επίπεδο σπλαχνικού λίπους, οστική μάζα, τύπος σώματος, δουμουσού και βαθμολογία σώματος. Πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνήσουμε με το συγκεκριμένο. Και λέει πατήστε στη ζυγαριά για σύζευξη. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη επιφάνεια. Το λέει λοιπόν εδώ πέρα. Άραξα να κατεβάζω τη ζυγαριά κάτω και να μπορέσω να πατήσω επάνω και να δω τι θα δείξει. Πατάω επάνω. Έλα, παιδιά, λοιπόν. Έβγαλε τις μπαταρίες και εδώ πέρα πάνω, αν το δείτε, δεν ξέρω αν το πιάνει, στριφογυρνάει μια γραμμή. Πάει γύρω-γύρω στην οθόνη. Άρα λοιπόν τώρα ήρθε η ώρα να την αφήσω κάτω και να πατήσω επάνω για να τη συνδέσω. Τώρα εδώ πέρα η οθόνη δείχνει 3 μηδενικά από ό,τι βλέπω. Ήρθε η ώρα να ανεβούμε και να δούμε τα κιλά μου. Λοιπόν, η ζυγαριά ζυγίζει. Είμαι 78 κιλά. Επίσης, αν το δείτε εδώ πέρα, το δείχνει ακριβώς. Δείχνει ζωντανά την αλλαγή η οποία υπάρχει. Ωραία. Τι πρέπει να κάνω αυτή τη ζυγαριά. Πάτησε πάνω στα κιλά και τώρα μου κάνει σύζευξη. Δηλαδή, δεν πάτησε καπολύ, πάτησε εδώ πέρα επάνω. Λοιπόν, και τώρα μας εμφανίζει αυτή εδώ πέρα την πληροφορία την οποία βλέπετε. Στην οθόνη δεν ξέρω τι δείχνει για να σας πω την αλήθεια. Εγώ παραμένω πάνω στη ζυγαριά, ωστόσο. Έχουμε μονάδα βάρους, κιλά. Τι άλλες επιλογές έχουμε. Λοιπόν, μας δείχνει μονάδα βάρους αμερικανικό ή μετρικό. Αυτά τα δύο. Εννοείται ότι θα επιλέξω κιλά. Συγχώνευση διπλότυπων στοιχείων. Συγχώνευση ζυγισμάτων από τον ίδιο χρήστη μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι θα το ενεργοποιήσω. Ζύγιση μικρού αντικειμένου. Αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, την οποία θα κατέβω από τη ζυγαριά και θα σας την πω. Αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια γιατί η συγκεκριμένη ζυγαριά έχει δύο ρόλους. Επειδή μπορεί να καταλάβει διαφορές οι οποίες ξεκινάνε από τα 50 γραμμάρια, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για να μπορούμε να ζυγιζόμαστε εμείς. Μπορούμε να ζυγίσουμε, η αλήθεια είναι και αυτό δεν σας το είπα καθόλου, θα μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή, μπορούμε να ζυγίσουμε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 13 διαφορετικά άτομα, ενώ επίσης έχει, το κοιτάζω τώρα για να σας το πω, έχει επίσης και τη δυνατότητα να ζυγίσουμε έναν επισκέπτη, δηλαδή ουσιαστικά να μπορέσει να ανεβεί κάποιος επάνω, ο οποίος θα ζυγιστεί, αλλά δεν θα αποθηκευθεί η μέτρηση την οποία κάνει στην εφαρμογή, και δεν θα χρειαστεί να το τεστάρουμε και να το τοποθετήσουμε μέσα σε κάποιο από τα προφίλ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, υποστηρίζει αρχεία δεδομένων μέχρι 16 άτομα, άρα λοιπόν το θυμόμουν λάθος, και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επισκέπτη για να αποφύγετε την αποθήκευση στοιχείων. Αυτά είναι πολύ βολικά, η αλήθεια είναι. Επίσης λέει ότι σύμφωνα με τη λειτουργία την οποία έχει, επειδή λειτουργεί
με Bluetooth 5 και έχει χαμηλή λειτουργία, οι μπαταρίες θεωρητικά μπορούν να βγάλουν μέχρι 12 μήνες. Λοιπόν, ζύγιση μικρού αντικειμένου δεν θα κάνω, άρα αυτό το αποεπιλέγω. Έλεγχος για ενημερώσεις, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Ωραία. Έχω λοιπόν τελειώσει εγώ αυτή τη στιγμή με τη μέτρηση και μου δείχνει ότι η βαθμολογία του σώματός μου είναι 68. Το βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, δείχνει όλες αυτές εδώ πέρα τις πληροφορίες, τις οποίες φαντάζομαι μας τις αναλύει. Λοιπόν, για να δούμε. Δείχνει το σωματικό λίπος. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το σωματικό μου λίπος δείχνει ότι είναι λίγο αυξημένο. Ωραία. Μου δείχνει επίσης το νερό και μου λέει ότι είναι ανεπαρκές. Okay, το καταλαβαίνω. Σπλαχνικό λίπος. Δείκτης μάζας σώματος. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα όλα τα δείχνει. Γενικότερα, να το δείτε, δείχνει όλες αυτές εδώ πέρα τις πληροφορίες και δίπλα από κάθε πληροφορία έχει ένα βελάκι. Άρα λοιπόν το πατάμε και το συγκεκριμένο το βελάκι ανοίγει και μας δείχνει κατά πόσο είμαστε όσον αφορά την κλίμακα στην οποία το μετράει στο επιθυμητό, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε καταχωρήσει, αν είναι εντάξει, αν είμαστε σωστά, όλα αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης εδώ πέρα από κάτω μας δείχνει και ποιο είναι το ιδανικό βάρος το οποίο πρέπει να έχουμε. Εμένα μου λέει το ιδανικό βάρος το οποίο πρέπει να έχω είναι στα 68,60 κιλά. Άρα δηλαδή πρέπει να χάσω 10 κιλά σύμφωνα με τη ζυγαριά. Και επίσης, στον τύπο του σώματος, μου λέει ότι είμαι υπέρβαρος. Δεν ξέρω αν πρέπει να θυχτώ ή να χαρώ, η αλήθεια είναι. Και από περιέργεια θα ζυγιστώ και με τη ζυγαριά της Huawei, την οποία έχω επίσης εδώ πέρα δίπλα, για να δω τι θα μου δείξει και από εκεί πέρα. Και ήρθε η ώρα να ανεβώ στη ζυγαριά. Τα κιλά δείχνουν τα ίδια. Άρα σε αυτό πάμε καλά. Βέβαια εδώ πέρα αυτή είναι η εφαρμογή, δεν μου λέει αν είμαι υπέρβαρος ή αν είμαι στα κανονικά κιλά μου. Οι μετρήσεις τους βέβαια έχουν μια μικρή διαφορά, δηλαδή για να καταλάβετε και σας τα δείχνω εδώ πέρα δίπλα-δίπλα τη μία εφαρμογή στην άλλη. Έχουν σίγουρα την ίδια μέτρηση όσον αφορά τα κιλά, δηλαδή αυτό εδώ πέρα με δείχνει 77,7 η Huawei η ζυγαριά, ενώ το άλλο με δείχνει στα 77,9. Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, μου δείχνει η Xiaomi ότι έχω σωματικό λίπος 23%, ενώ η Huawei μου λέει ότι έχω σωματικό λίπος 21%. Σπλαχνικό λίπος η Xiaomi μου δείχνει 11, η Huawei μου δείχνει 9,5. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν καλό λίγο να το μειώσω, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το νερό μου δείχνει η Huawei ότι είναι 55%, ενώ η Xiaomi μου δείχνει ότι είναι 52,8%. Στη μυϊκή μάζα έχουν επίσης μια μικρή διαφορά, η οποία είναι ότι η Huawei μου δείχνει ότι είναι 58,4 κιλά, ενώ η Xiaomi μου δείχνει ότι είναι 56,93. Στην πρωτεΐνη είναι ίδια μέτρηση, 20,2 στη Huawei, 20,3 στη Xiaomi, ενώ ο βασικός μεταβολισμός και αυτός έχει μια μεγάλη διαφορά. Αν το δείτε λοιπόν εδώ πέρα, μου δείχνει ότι είναι 1587 θερμίδες, ενώ η Huawei μου δείχνει ότι είναι 1727. Και απλά εδώ πέρα η Xiaomi έχει επίσης μια πληροφορία, την οποία λέει ότι η ηλικία του σώματός σας είναι μικρότερη από την πραγματική ηλικία σας, υποδεικνύοντας ότι οι λειτουργίες των συστημάτων του σώματός σας είναι φυσιολογικές. Διατηρήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής με άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. Σίγουρα περιμένω ότι θα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις εταιρείες, δεν περιμένω δηλαδή ότι θα είναι ίδια το ένα με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά της Huawei έχει μια μικρή διαφορά από τη ζυγαριά της Xiaomi. Καταλαβαίνω ότι τα μοντέλα με τα οποία μετράνε είναι διαφορετικά. Αλλά στο δικό μου μυαλό, επίσης, αυτές οι ζυγαριές δεν είναι ζυγαριές τις οποίες τις παίρνω και αυτά που βλέπω τα θεωρώ πανάκια και λέω εντάξει, okay, τόσο λέει η ζυγαριά, τόσο ισχύει. Είναι μια ένδειξη. Σίγουρα θα υπάρχει μια απόκληση όπως έχουμε πει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό το οποίο το κοιτάζεις και λες ότι αυτό είναι και δεν ισχύει κάτι άλλο. Οι σωστές συμμετρήσεις γίνονται με άλλα όργανα, γίνονται επίσης με όργανα τα οποία πρέπει να πιάνουν και τα χέρια μας πέραν από τα πόδια μας, για να μπορεί να περνάει ο ηλεκτρισμός από παντού και να καταλαβαίνει την αντίσταση διαφορετικά. Το λέω και πάλι ότι είναι η Xiaomi Mi Body Scale, Body Composition Scale 2. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια, η λειτουργία της είναι πάρα πολύ απλή, η σύνδεσή της είναι πάρα πολύ απλή. Φυσικά, like, share, τα πάντα είναι καλοδεχούμενα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Κάπου εδώ το βίντεό μας τελειώνει. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.